Αλάνια, σε άλλα νέα με το άνοιγμα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Με το Μίτσο, το ιδιοκτήτη που μίλησα, αυτός κυκλοφορεί με σκόρδα στην τσέπη, θα το κάνω κι εγώ. Προχτές το έβγαλα, χθες το έβγαλα δοκιμή. Δεν πρόλαβα να φύγω από εδώ 10 μέτρα. Ανοίγω Δευτέρα και μαδιάζει, παιδιά. Το περίμενε για Σούζα και έκανε έντο. Είναι γιατί, μάλλον, από ό,τι είδα, για κάποιο λόγο που δεν το έχω διευκρινίσει ακόμα, κόλλησε το μπροστάδες κόφρινο χωρίς να πατήσω φρένο. Εν τω μεταξύ, όχι κόλλησε το δισκόφρενο, σαν να κλείσαν τα τακάκια. Γιατί μετά, επειδή ήμουν κοντά, πήγα πήρα ένα κατσαβίδι και τα άνοιξα για να το τσουλήσω να το φέρω εδώ, έβγαλε τη δαγκάνα, δουλεύει μια χαρά. Τώρα τι αστοχία ήταν αυτό, γιατί έγινε, Θεός και ψυχή του. Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή ήταν από τα ανεξήγητα. Τώρα δουλεύει μια χαρά, το πατάς, πρεσάρι, έχει επαναφορά, η δαγκάνα είναι καινούρια. Όλα η τρόμπα είναι καινούρια, το υγρό, τώρα τα βάλω όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Συνέβη. Τουλάχιστον συνέβη χωρίς πολλά παρατράγουδα. Ευτυχώς και εγώ και το μηχανάκι είμαστε καλά. Και λέω ευτυχώς γιατί εκεί που το περίμενα στη ροπή να κάνει σούζα έκανε έντο. Και μάδιασε. Και σκέφτομαι ότι αυτό, εάν είχα βγει σε μεγάλο δρόμο για να το ανοίξω να δω πώς πηγαίνει, θα μπορούσε να αποβεί χειρότερα, πιο μοιραίο το συμβάν. Τώρα την έβγαλα με ένα παράσημο εδώ και στο πόδι, σας δείξω. Το μηχανάκι για ένα περίεργο λόγο με ελαφρές γατσουνιές και όχι στην αερογραφία. Να σας δείξω γι' αυτό, κάτσε λίγο. Γυρνάμε. Εδώ φάγαμε το πόδι και λίγο εδώ αστράγαλο. Έφυγα με τα δεξιά. Εδώ υπάρχει, φάγαμε τη χειρολαβή. Θα τσουνίσαμε και λίγο εδώ. Το διώθησα και εδώ. Αυτά. Κατά τα άλλα που βλέπετε, δεν έπαθε τίποτα. Και επειδή, όπως λένε και εδώ στον τόπο μου, πάω σαν την Κουτσοβασίλειο, δεν ξέρω αν τη λέτε σε αυτή τη φράση, με πονάει το πόδι γιατί και κάτι με το μεγάλο δάχτυλο, τώρα μάλλον το στουμπ, ξέρω πώς το θα πω, δεν ξέρω, ψιλοπρίστηκε εκεί το πόδι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ τώρα γιατί να πατάω μανιβελιές, να το ψάχνω να το βγάλω για δοκιμή. Θα το αφήσω λιγάκι να ηρεμήσει και αυτό και εγώ. Θα ασχοληθούμε με άλλα βίντεο που έχουμε να κάνουμε. Θα του βάλω και όπως είπε ο Μίτσος ένα σκόρδο πάνω του να φύγει το μάτι, γιατί δεν ξέρω ποιον έχουν βάλει στο μάτι, εμένα ή το Μίτσο. Πάντως εγώ την πληρώνω προς τον παρόν. Και θα προχωρήσουμε. Μισό λεπτό λίγο. Και το project giveaway μοτέρια σας προχωράει. Εδώ έχω τα καρτεράκια, τα έχω ανοίξει, τα πήγα τα άνοιξα και θα έρθει βιντεάκι και με αυτό. Α, και μείνετε συντονισμένοι σε ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια μοτό, το Restoration by Kostas. Έρχονται πολλά ωραία.